Καλησπέρα, είμαι η Γιώτα Αρχοντάκη και μαζί θα δούμε ειδήσεις από το neakrite.gr. Δεν θα γινόταν η επίθεση σε βάρος του ανθρώπου αν ο άνθρωπος με την κίνηση του αυτή δεν έδειχνε απειλητική διάθεση, εξηγεί ο επιστήμονας Κώστας Ντούνας για τις προθέσεις του λαγοκέφαλου. Πότε επιτίθονται αυτά τα ψάρια και τι πρέπει να προσέχουμε? Είναι αισθητή η παρουσία των λαγοκέφαλων στην Κρήτη? Μία από τις πιο σοκαριστικές εκλογικές ειδήσεις είναι αυτή που προέκυψε από την επιστολή που απέστειλε το δίκτυο Φίλοι της Φύσης στο Υπουργείο Εσωτερικών. Ένα μέσο δέντρο δίνει περίπου 8.000 φύλλα α4. Για τις κάλπες που στήθηκαν όμως φέτος, χρειάστηκε να κοπούν 150.000 δέντρα. Μέσα στο άγχος των Πανελληνίων, το Γενικό Λύκειο Γαζίου έρχεται να μας χαρίσει άφθονο γέλιο, δίνοντας στους υποψήφιους τη λύση για το άγχος και το στρες της μεγάλης αυτής μάχης των εξετάσεων. Μπείτε στο neakrite.gr και δείτε το βίντεο που έχει χαλαρή διάθεση και μπόλικη δόση χιούμορ. Πληκτρολογήστε neakrite.gr από το κινητό, το τάμπλετ ή τον υπολογιστή σας για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα αλλά και τον κόσμο. neakrite.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.